Φίλες και φίλοι του γύρω Χουτζιά σας από το Βελιγράδι, μου Άρης Μπάρκας, εγώ μαζί μου τον Βαγγέλη Ιωάννου. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της τρίτης θέσης. Καλησπέρα σε όλους. Ένα παιχνίδι που άφησε πολύ καλή επίγευση παρά το αποτέλεσμα. Ούτως ή άλλως στην τρίτη θέση το αποτέλεσμα είναι παρηγοριά στον άρρωστο. Δεν το λέμε για να χρυσώσουμε κανένα χάπι, το λέμε γιατί εμείς αυτό τουλάχιστον που βιώσαμε εδώ στο Βελιγράδι αυτές τις τρεις μέρες με τον κόσμο του Ολυμπιακού και την αγάπη που έδειξε σε αυτή την ομάδα, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα, η αίσθηση που έβγαλε και αυτό που νιώθουμε όλοι πια σε σχέση με το τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός, τι έκανε ήδη και πώς μπορεί να τελειώσει τη σεζόν αφενός στους τελικούς της Α1, αλλά και στη συνέχεια τι μπορεί να κάνει όταν πια φτάσουμε στην επόμενη σεζόν και θα στοχεύει προς το επόμενο Final Four, είναι κάτι τρομακτικά θετικό. Αφήνει μια υποθήκη για το μέλλον πολύ δεν σημαντική, νομίζω, απλώς, για τον Μπαρτζόκα. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά δεν είναι απλά τρομακτικά θετικό. Είναι πρωτοφανές. Όπως ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα φαινόμενο στην απόλυτη εποχή Αγγελόπουλων, και ενώ από το 2009 και μετά, δεν λέω για την εποχή 2-4-5 έως 2-8-9, λέω από το 2-9 και μετά, όπως είναι απόλυτη δικαίωση για αυτούς και ένα φαινόμενο με αυτά που κάνει με τις συνεχείς υπερβάσεις, θα έχουμε σε λίγο, όπως βλέπω, και τον coach Μπαρτζόκα, ο Χριστός Μπαφές θα μας τον φέρει αμέσως. Είναι φαινόμενο και είναι μοναδικό φαινόμενο και αυτό που έγινε σε αυτό το Final Four. Γυρίσαμε πίσω με τους συναδέλφους στο μυαλό μας να θυμηθούμε πότε προδίδουμε και την ηλικία μας σε μικρότερους. Όχι τόσο μόνο πολύ, αλλά μικρότερος. Μόνο το Μόναχο του Άρη, που πάλι δεν είχε τόσο κόσμο. Μόνο το Μόναχο του Άρη μπορεί να συγκριθεί. Αλλά λέω, και πάλι σε απόλυτους αριθμούς νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Συνολικά στο Final Four όχι, γιατί είχε 12.000 Ολυμπιακός την Πέμπτη. Είχε 10.000 απόψε. Σε μικρό τελικό, πάντα οι κερκίδες στα Final Four που πάμε τώρα τρεις δεκαετίες στην Άγια. Σήμερα γέμισαν ασφιχτικά, μπορεί να μην ήταν 12.000 Ολυμπιακοί, ήταν 10.000. Τραγουδούσαν για 40 λεπτά και αποθέωσαν την ομάδα, τον προπονητή και τον μεγάλο αρχηγό που είπε αντίο. Στην πραγματικότητα είπε αντίο, μπορεί να μην το λέει επίσημα. Έφυγε συγκινημένος. Συγκινήθηκε στο ημίχρονο. Συγκινήθηκε στο φινάλε, στο μοναδικό standing ovation, όταν τον έβαλε ο Μπαρτζόκα στο τελευταίο λεπτό. Και γι' αυτό τον έβαλε στο τελευταίο λεπτό. Γιατί το ξέρουν μεταξύ του. Και σχεδόν δάκρυσε και εδώ, στη μικρή ζώνη, όταν μίλησε για αυτό το συνέστημα, για αυτή την ανατριχύλα. Έχουμε δηλαδή τρία γεγονότα. Τη συγκλονιστική παρουσία του κόσμου Ολυμπιακού, που είναι ο πρωταθλητής σε αυτό το Final Four. Έχουμε την αποθέωση του coach Μπαρτζόκα, παρότι συζητήθηκε πολύ τελευταία φάση, με απόψεις και από τη μια και από την άλλη πλευρά, πάντα δημοκρατικά, ελεύθερα, μπασκετικά. Κανένας δεν τζακώνεται για το τι πρέπει να γίνει. Κανένας λέει ότι μόνο αυτό είναι σωστό ή μόνο το άλλο δεν είναι λάθος στο μπάσκετ. Μπάσκετ. Μπράβο. Και βεβαίως είχαμε και την αποθέωση του Γιώργου Πρίδεζη. Με την τιμή που πρέπει. Μπορεί να μην συνοδεύτηκε με το ιδανικό σενάριο, όπως το είπα, στη μικρή ζώνη. Δηλαδή με έναν τελικό ή και με την κατάκτηση του τροπέου. Αλλά υπάρχει και το πρωτάθλημα. Μπορεί ο Ολυμπιακός να το κάνει εκεί. Και σε κάθε περίπτωση υπάρχει και ο Σεμτεύρης. Και νομίζω ότι μπορεί ξεκινούσε... να είναι εκτός από το Σπανούλι μαζί και ο Πρίντεζης. Όταν ξεκινούσε η σεζόν, κανένας δεν πίστευε ότι θα μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Ναι. Ότι θα μπορεί ο Ολυμπιακός και ο αρχηγός του να πούνε ένα αντίο με αυτόν τον τρόπο σε ένα Final Four. 100%. Και φυσικά μπροστά σε 12.000 κόσμο. Και ενώ περιμέναμε να δούμε σήμερα ένα παιχνίδι ίσονο σημασίας, ένα παιχνίδι της παρηγοριάς, με βαργεστημάρα, με ράθυμους παίκτες, ένα παιχνίδι αγκαρία κτλ. Τι είδαμε σήμερα? Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που το χάρηκαν και οι δύο πλευρές. Όσοι δεν είχαν παίξει την Πέμπτη έπαιξαν το Σάββατο. Παρακολούθησε κανένας το παιχνίδι? Κανένας. Νομίζω όλοι βλέπανε το τι συνέβαινε σε εξέδρες. Και είδαμε κάτι που δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να ονειρευτεί οποιοδήποτε που ανήκει στον οργανισμό του Ολυμπιακού, αυτό που είδαμε σήμερα. Νομίζω δεν πιστεύω ότι ούτε οι ίδιοι οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, ούτε ο ίδιος ο Μπαρτζόκας ή ο ίδιος ο Πρίντεζης, ότι περιμένουν να δουν αυτό το πράγμα σήμερα που είδαν στην κατακόκκινη Star Arena. Όχι, δηλαδή 10.000 κόσμο να τους αποθεώνει, παρότι χάσανε με τόσο σκληρό τρόπο την Πέμπτη το βράδυ. Ήταν ένα όνειρο ακόμα και για την ίδια την Ευρωλίγκα. Γιατί είχε να γίνει Final Four κανονικό 2 χρόνια. Είχαμε μία αναβολή λόγω κορονοϊού και πέρυσι στην Κολονία δεν είχαμε φιλάθλους. Και εδώ ταιριάζουν οι ατάκες. Final Four χωρίς ελληνικές ομάδες. Δεν είναι Final Four, είναι φαγητό χωρίς αλάτι. Εγώ θα προσθέσω και Final Four μακριά από το Βελιγράδι, μακριά από τη Σερβία. Δεν είναι κανονικό Final Four, συγγνώμη. Αλλά αυτή η μπασκετοσύνη ξεπερνάει και την μπασκετοσύνη των Λιθουανών, η μπασκετοσύνη των Σέρβων. Παντού μπάσκετ. Ξέρεις ότι παντού υπάρχει, μπάσκετ. Υπάρχει... Μέχρι και το Σάσα Μάρκοβιτς είδα, το Τζουκ Νεμάνια, τον Έρνεστ Ράτζεν του Άρη. Όλος ο κόσμος ήταν εδώ. Και τώρα μπορώ να θυμηθώ άλλα 100 ονόματα. Δεν πάω στους μεγάλους, Μποντιρόγκα που έφυγε από τη διοίκηση της Ομοσπονδίας Σερβίας, να πούμε και τις ειδήσεις, κατευθύνεται μεταξύ FIBA και Ευρωλίγκα. Τώρα δεν ξέρω ποιο δρόμο θα πάρει. Θα πάει προς Λοζάνη ή θα πάει προς Βαρκελόνη. Θα τα δούμε αυτά. Προς Βαρκελόνη να πάει. Καλά. Ο Σπύρος Καβαλιώτος θέλει κάτι να προσθέσει.
Λοζάν είναι Ολυμπιακή Επιτροπή. Μην μπερδεύεσαι και Γενέβη FIBA. Έλα Σπύρο, έλα στην παρέα μας. Λοιπόν, είμαστε ζωντανά στο Γιώργο και έρχεται. Όχι, ακόμα ο Γιώργος Μπαρτζόκας σε λίγο. Είναι ο Σάσα Βεζένκοφ. Εμείς του μιλήσαμε νωρίτερα. Ο Βεζένκοφ επέμεινε. Ότι αναλαμβάνει την ευθύνη. Παρότι του είπε ο Μπαρτζόκας ότι όλοι μαζί χάνουμε, όλοι μαζί κερδίζουμε. Το λέω αυτό για να δείξουμε πώς είναι το κλίμα στα αποδητήρια του Ολυμπιακού. Να ολοκληρώσουμε αυτό που έλεγε πριν, ότι υπάρχει πολύ σοβαρή πρόταση. Που ίσως στην επιφάνεια φανεί επισήμως. Για να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην Ευρωλίγκα ο Μποντιρόγκα. Και να γίνει το Final Four της Ευρωλίγκας στα επόμενα 4 χρόνια στο Βελιγράδι. Να κλειδώσει εδώ πέρα. Εγώ νόμιζα Κωνσταντινούπολη ότι πάμε του χρόνου. Πάει Κωνσταντινούπολη του χρόνου, αλλά μετά τη φετινή εμπειρία και με το τι συνέβη. Να στείλουμε τώρα ένα κενό δαιμόνιο. Για πες. Γιατί όχι Αθήνα ξανά. Αν το ζητήσει η Αθήνα θα το πάρει. Δεν το ζητάει προς το παρόν. Και αυτό θα είναι σημαντικό. Να αυτό δούμε θα είναι συμβεί. Λοιπόν, θα είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Είχες ξαναδεί τέτοιο πράγμα, τέτοια αποθέωση σε ομάδα που έχει χάσει, σε ομάδα δεν που έχει πληγωθεί τόσο πολύ. Δεν μπορώ να θυμηθώ καταρχήν ένα γήπεδο σε αυτή την κατάσταση. Ένα τόσο μεγάλο γήπεδο, τόσο γεμάτο από τον κόσμο μιας ομάδας. Και η αλήθεια είναι ότι συνήθως σε ένα Final Four όταν πας, όταν κάνεις το ταξίδι και τα έξοδα, θες και το αποτέλεσμα από κάθε άποψη. Το γεγονός ότι έδειξαν τόση αγάπη σε αυτήν την ομάδα. Είναι αυτό που λέμε στις τηλεοράσεις. Μην φύγει κανείς, να περιμένει μέχρι το τέλος. Δεν έφυγε κανείς παρά την ήττα. Ή μάλλον έφυγαν ελάχιστοι. Ερώτηση. Γιατί σε άλλα μάτς βλέπουμε όχι μόνο του Ολυμπιακού και άλλων ομάδων να φεύγουν στο ποδόσφαιρο στο 80, στο μπάσκετ στο 35 και ούτω καθεξής. Σου έκανα την ερώτηση γέφυρα. Καλή ώρα στα γέφυρα εδώ που πήγαινε ο αείμνηστος Γιώργος Κολοκυθάς όταν πήραμε το χρυσό στο. Στο Βελιγράδι για το συνδέο και με το Χρυσάκι ακόμα. Το 2005. Σου έκανα αυτή την ερώτηση γέφυρα για να σου πω. Σεβασμός, αναγνώριση, είναι οι επιθετικοί χαρακτηρισμοί που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για αυτό που είδαμε νωρίτερα μέσα να συμβαίνει στο μικρό τελικό με τους 10.000 σύνους του Ολυμπιακού ή το μέχρι τέλους που είπαν οι πρόεδροι του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι μέχρι τέλους, αυτό είναι νέο ξεκίνημα. Νομίζω ότι αυτό που είδαμε είναι το ξεκίνημα μιας νέας εποχής, μιας νέας ομάδας του Ολυμπιακού. Τα λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας με τον Λευτέρη Μούτη. Τα συμβόλαια είναι δεδομένα για το 70% της ομάδας. Το θέμα είναι κατά πόσο ο Ολυμπιακός για να εξασφαλίσει ότι πια σταθερά θα βρίσκεται σε αυτή τη θέση και θα παίζει ρόλο στα Final Four, θα κάνει και κάποιες κινήσεις για να εισηγηθεί. Σε διακόπτω, Άρη, επειδή είμαστε ζωντανά στον αέρα, θα ξαναπαρακαλέσω τον Διευθυντή Επικοινωνίας και Μάνατζερ του Ολυμπιακού, τον Χρήστο Μπαφέ, που είναι μαζί μας. Εκτός από να μας κάνει ένα σχόλιο, μετά να πάει να μας φέρει και τον coach, γιατί είναι το μόνο που μένει για να ολοκληρώσουμε αυτό το Final Four που ήταν διαφορετικό από όλα τα άλλα και είχε πρωτοφανή γεγονότα. Δεν αναφέρομαι στον buzzer beater, αναφέρομαι σε αυτό που ονομάζουμε κόκκινη εκστρατεία εντός εισαγωγικών, που είχαμε να το ξαναζήσουμε από την εποχή του Άρη, σε μικρότερο μέγεθος, αλλά από την εποχή του Άρη, με Μόναχο, Γκάντι και Ισπανία. Ναι, εντάξει, ήμουν μικρότερος εγώ. Τότε που όλη η Ελλάδα έβλεπε Άρη. Σωστό, σωστό. Και εμείς μικροί ήμασταν στην τηλεόραση, το βλέπαμε, τι να κάνουμε. Και νομίζω ότι το πρωτάθλημα, το κύπελο το πήρε ο κόσμος του Ολυμπιακού, πρώτα απ' όλα. Πρώτα και πάνω απ' όλα. Ο κόσμος ήταν συγκλονιστικός. Δεν νομίζω ότι όλοι οι διοργανωτές εδώ, και δεν μιλάω μόνο για τους Σέρβους που υπάρχει μια συμπάθεια λόγω του Ερυθρού Αστέρα, μιλάμε και για τους ανθρώπους της Ευρωλίγκας. Έχουν μείνει εντυπωσιασμένοι, έχουν μείνει έκθαμοι με τον κόσμο. Νομίζω ότι αυτό το Final Four θα μείνει στην ιστορία. Ανεξαρτήτω ποιος θα το κατακτήσει, ανεξαρτήτω το αποτελέσμα, θα μείνει στην ιστορία ως η μεγαλύτερη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ και αυτό οφείλεται στην παρουσία του κόσμου του Ολυμπιακού. Το απίστευτο ήταν στο μικρό τελικό. Ναι, γιατί το αναμενόμενο ήταν αυτό που έγινε στον ημιτελικό με την Εφέση. Θέλω, γι' αυτό λέω όλο 10.000 άνθρωποι, ελάχιστοι έφυγαν. 1.500, 2.000, αν έφυγαν. Σωστό, 10.000 άνθρωποι να αποθέουν την ομάδα, τον coach και τον αρχηγό. Που λογικά ήταν ο τελευταίος χορός του. Τον είδαμε συγκεκριμένο. Αυτός θα αποφασίσει. Ναι. Ο Γιώργος Φρύδης αποφασίσει. Έρχεται ο coach. Ποιο θα είναι το μέλλον του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας στον κόσμο του Ολυμπιακού. Αυτό είναι το. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο, γιατί ήρθε ο coach Μπαρτζόκας και πρέπει να ξεκινήσουμε τη συνέντευξη για να κάνουμε και τον επίλογο. Να γράψουμε τον επίλογο. Coach, ξεκινάμε από το τέλος για να πάμε και στα υπόλοιπα. Δεν έχει ξαναγίνει. Δεν πήρατε το τρόπαιο. Δεν ήσασταν καν στο τελικό. Ποτέ άλλοτε. Παιχνίδι ίσονος σημασίας, μικρός τελικός, Final Four, δεν είχε τέτοια ένταση, τέτοιο παλμό από τον κόσμο και τέτοια αποθέωση. Είμαι υποχρεωμένος, δεν θέλω να σε βάλω να μιλήσεις για τον εαυτό σου, να ξεκινήσω από σένα. Τρομερή αποθέωση με το που μπήκες. Και μια και δυο και τρεις φορές. Αναγνώριση, σεβασμός, πώς το λες εσύ, πώς το χαρακτηρίζεις, πώς το έζησες, πώς το βίωσες. Καταρχήν νομίζω ότι στο πρόσωπό μου, το ίδιο έγινε και με τους πρόεδρους
όπως ξέρετε, στο Βελιγράδι το πήγαν να φάνε, έγινε κάτι αντίστοιχο. Στο κέντρο του Βελιγραδίου, σωστά. Το ίδιο έγινε με τον γύρο των Πρίτιζη, που ήταν μοναδική στιγμή. Έγινε και στο πρόσωπό μου, νιώθω ευγνώμων, αλλά αυτό έχει σχέση με την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα μας φέτος. Σε μια νέα εποχή, όπως έχετε εσείς αναφέρει. Αυτό που έδειξε ήταν ένας τρόπος παιχνιδιού, συμπεριφοράς, αλληλοβοήθειας, αλληλοσυμπαράστασης, αλληλοεκτίμησης, έλλειψης εγωισμού, κακώς εννοούμενου εγωισμού. Έδειξε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα έκανε τον κόσμο να ταυτιστεί μαζί μας. Γι' αυτό και για Βαλκάνιους, για Έλληνες, είναι πρωτοφανές, ξέρεις, όταν φεύγεις με ήττα να γνωρίζεις αυτή την αποθέωση. Νομίζω ότι γενικά εκτιμήθηκε στο πρόσωπο αυτής της ομάδας, για να μην το πάω σε μένα, ότι είναι μια ομάδα που καταρχήν έχει μέλλον. Εντάξει, και αυτό που έδειξε φέτος γέμισε τον κόσμο της. Ήταν αυτό που ενηρευόσουν coach στην επιστροφή σου στον Ολυμπιακό. Αυτή η αλληλεγγύη, αυτός ο αλτρουισμός, αυτό το χέρι που τρέχει να σηκώσει τον πεσμένο παίκτη. Ήταν αυτό που ενηρευόσουν για να είναι μασίφ, να το πω έτσι, σίδερο, μια γροθιά, ναι. Η ομάδα ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Ναι, χωρίς να πω πολύ. Δεν είχαμε γκρίνια στα αποδυτήρια. Φυσικά έχουμε κάποιους μεγάλους παίκτες που πρέπει πάντα να διαχειριστείς λίγο το θυμικό τους, αλλά νιώθω ότι αυτή η ομάδα και με αυτούς που ήρθαν αλλά και με όλους τους άλλους που υπήρχαν είναι αυτό που ονειρεύεται ένας προπονητής. Δηλαδή είναι μια χρονιά που την απολαμβάνω και εγώ. Βέβαια πήραμε το κύπελο, φτάσαμε στο Final Four, μένει να κερδίσουμε το πρωτάθλημα για να πούμε ότι πραγματικά ήταν μια χρονιά πολύ πετυχημένη. Πώς αισθάνεσαι όταν έρχονται οι πρόεδροι του Ολυμπιακού λίγα λεπτά νωρίτερα εδώ στη θέση που στέκεσαι τώρα εσύ και ουσιαστικά σε αποθεώνουν με τη σειρά τους και αποδίδουν τα εύσημα για τη δουλειά που έκανες και για το χτίσιμο της νέας ομάδας? Αισθάνεσαι πιο σίγουρος για τις βάσεις που έχουν μπει προκειμένου ο Ολυμπιακός να επιστρέψει και πάλι στα Final Four τα επόμενα χρόνια, να είναι ξανά στην κορυφογραμμή, γιατί στην Elite επέστρεψε μετά από 5 χρόνια? Εντάξει, η εκτίμηση από τους προέδρους, από τους διευθυντές της ομάδας μας, στο πρόσωπό μου υπάρχει, την καταλαβαίνω στην καθημερινή μας επαφή. Προφανώς φάνηκε στον Ολυμπιακό να γυρίζει προπονητής που έχει στο παρελθόν. Εσύ που ξέρεις την ιστορία μπορεί να. Ποτέ άλλοτε. Μόνο και ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο Τζούς Ανίπουλος. Ναι, αλλά να βγαίνει η διοίκηση και να στηρίζει μετά από χαμένο Final Four τον προπονητή και να του δίνει συγχαρητήρια για όλη την πορεία συνολικά, και ενώ εκκρεμούν και play-off, δεν έχει ξαναγίνει. Η σύγκριση γίνεται μόνο με τον Ντούντα, τον Αείμνηστο και με τον Ξανθό. Όπως και η αποθέωση που έγινε απόψε σε σένα, coach, θα το ξαναγυρίσω σε σένα, αφού ζήτησες να συγκρίνω, είναι μόνο με την πενταετία 92-97 πριν διαδεχτεί ο Ντούντα τον Ξανθό. Μόνο ο Γιάννης Ιωαννίδης άκουγε τόσες πολλές φορές ρυθμικά το όνομά του από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Ευαγγελία, σου πω κάτι. Όσοι ξέρουν τον κόσμο του Ολυμπιακού ξέρουν ότι είναι πολύ δύσκολος και απαιτητικός. Όλοι είμαστε εδώ στο περιβάλλον της ομάδας, ξέρουν. Εγώ έχω φτάσει στο σημείο να έχω τα περισσότερα παιχνίδια στην Ευρώπη με τον Ολυμπιακό στις δύο θητείες. Το μόνο που νιώθω είναι πραγματικά περηφάνεια. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος. Το impact που έχει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, βλέπετε ποιο είναι. Δεν μπορώ να πω να είμαι κάτι παρόμοιο. Είμαι πραγματικά χαρούμενος και περήφανος. Οι πρόεδροι είναι δύο άνθρωποι που εκτιμώ βαθύτατα, ανεξάρτητα την. Το έλεγα και όταν είχα φύγει στην πρώτη μου θητεία στον Ολυμπιακό. Και πραγματικά με κάνει να νιώθω χαρούμενο. Πιστεύω όμως ότι αποτυπώνει λίγο την ομαδική δουλειά, γιατί πίσω από μένα προφανώς είναι και οι συνεργάτες μου. Είναι όλο το front office, είναι όλοι όσοι εργάστηκαν για τον Ολυμπιακό και φυσικά πάντα οι παίκτες, γιατί αυτοί μεταφράζουν στο γήπεδο αυτά που εσύ έχεις στο μυαλό σου. Νιώθεις άσχημα που δικαιώθηκες για αυτό που έλεγες πριν το Final Four, ότι για πολλούς παίκτες το πρώτο Final Four είναι χαμένο? Ναι, νιώθω άσχημα γι' αυτό. Γιατί πιστεύω ότι, αν μπορώ να κάνω μια αποτίμηση, πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο. Σας λέω ότι όλοι οι προπονητές στα μύτη που κάνουμε, και είναι πολλά πια της Ευρωλίγκας, το συζητάμε συχνά αυτό. Ότι το πρώτο, όχι μόνο αυτό, οι γυμναστές όλοι το λένε, δηλαδή των ομάδων, ότι το πρώτο Final Four, αν δεν έχει ξαναπαίξει, πάντα είναι δύσκολο διαχειρίσιμο. Εγώ το είχα ζήσει και με τη Λοκομοτίβ στο παρελθόν που είχα έρθει. Δηλαδή, για κάποια παιδιά που δεν. Εμείς είχαμε δυστυχώς μόνο τρεις παίκτες που έχουν ξαναπαίξει. Και περισσότεροι δεν είχαν. Δηλαδή επηρεάστηκε πάρα πολύ το περιφερειακό μας σουτ. Σε μια που σουτάρουμε καλά, το σουτ μας δεν ήταν καλό. Είμαστε γενικά πιο διστακτικοί. Ακόμα και στην άμυνα που έπρεπε να παίξουμε καλύτερα. Δηλαδή παίξαμε στο δεύτερο δεκάλεπτο χθες. Και γενικά σήμερα παίξαμε όταν το παιχνίδι έγινε λίγο ροντέο περισσότερο. Δηλαδή από την αρχή δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Δεν κάναμε φάουλ όταν έπρεπε. Αφήσαμε πολλά μισμάτς. Θέλω να πω ότι δείξαμε διστακτική και το σώμα διστάζει όταν το μυαλό είναι σφιγμένο. Σήμερα
Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, αλλά έπιασε να είναι Αγίου Γεωργίου, Μπαρτζόκα και Πρίντεζη. Πάμε στον Πρίντεζη. Πάμε στον Πρίντεζη. Στον Πρίντεζη, γιατί μπορεί, εγώ θα μείνω λίγο, να ήταν το τελευταίο του ευρωπαϊκό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Τον έβαλε στο τελευταίο λεπτό ζητώντας το φάουλ στον double team του Γόκαπ με το Μακίση και συγχρονιζόμενος απόλυτα με τις ιαχές του κόσμου. Ανατριχιαστική στιγμή, έτσι. Ναι. Ανατριχίλα. Πραγματικά έτσι νιώθω και εγώ. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας τρόπος. Καταρχήν, ο Γιώργος δεν έχει ανακοινώσει αν είναι το τελευταίο του παιχνίδι. Πιθανολογείται κάτι τέτοιο, αλλά δεν το έχει ανακοινώσει. Αλλά όλοι το ξέρουμε, coach. Ναι. Από εκεί πέρα, εάν ο Γιώργος είναι έτσι, αν αποφασίσει να είναι, ξέρει δική του απόφαση στον Ολυμπιακό. Αν αποφασίσει να είναι, θα είναι. Αλλά αν αποφασίζει να μην είναι. Συγγνώμη, μας βγάζει τεράστια είδηση αυτή τη στιγμή. Δική του απόφαση. Εννοείται. Δεν του αξίζει. Ασφαλώς και του αξίζει, αλλά το ακούω από σένα. Ναι, βεβαίως. Θέλω λοιπόν να πω ότι εάν τελικά αποφασίζει να μην είναι, δεν μπορώ να φανταστώ εγώ κάτι καλύτερο από το να σε αποθεώνει 12.000 κόσμος στο εξωτερικό, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά που έχεις και την προσφορά στην ομάδα για τόσα χρόνια. Και τώρα, coach, ελληνική πραγματικότητα ξανά. Ελληνικά play-off. Εντάξει, για εμάς καταλαβαίνετε όλοι ότι υπάρχει ένα άδειασμα αυτή τη στιγμή. Φάνηκε και σε πολλά παιδιά σήμερα στην απόδοσή τους. Υπάρχει ένα άδειασμα το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό. Παντού συμβαίνει, σε όλες τις χρονιές, σε όλα τα Final Four, σε όλες τις ομάδες μέσα έξω. Θέλουμε το γεγονός ότι αρχίζουμε τα play-off από την Τετάρτη να μας βοηθήσει έτσι και να γυρίσουμε στην πραγματικότητα. Εννοείται ότι θέλουμε να πάμε να παίξουμε στο τελικό. Εννοείται ότι έχουμε πλεονέκτημα έδρας μέχρι τέλους. Φυσικά και θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια γι' αυτό. Κλείνουμε την κουβέντα με την εικόνα από τα αποδυτήρια. Ήρθαν και οι πρόεδροι μέσα, έγινε το μπιζάρισμα από τον κόσμο όταν πήγατε. Οι πρόεδροι μας είπαν: μόνο εσύ μίλησες σήμερα. Ναι, ναι. Μετά τον ημιτελικό μίλησαν και οι πρόεδροι και είπαν στους παίκτες ψηλά το κεφάλι: συνεχίζουμε για το πρωτάθλημα. Ναι. Τι τους είπε στα αποδυτήρια, δώσε μας την εικόνα των αποδυτήριων. Ότι αυτή ήταν ολοκλήρωση μιας πραγματικά φανταστικής χρονιάς. Η Ευρωλίγκα είναι η πιο σκληρή λίγα του κόσμου, του πλανήτη. Παίζει 40 τελικούς μέχρι να φτάσεις να παίξεις ένα Final Four. 40 τελικούς από τις αρχές Οκτωβρίου. Δεν έχεις δικαίωμα να χάσεις πουθενά και άμα χάσεις το κουβαλάς. Παίζει λοιπόν 40 τελικούς, φτάνει σε σημείο να παίξεις εδώ και εδώ συχνά, ας πούμε, δεν το λέω για μας. Κάποιος παίξει είναι τραυματίας, κάποιος είναι σε κακή κατάσταση. Και ξαφνικά ό,τι έχεις χτίσει σε μια χρονιά μπορεί να πάει στράφη, όπως συνέβη και την Μπαρτσελόνα. Ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά. Τερμάτισε πρώτη. Οι δύο καλύτερε παίξανε στο μικρό τελικό. Μπαρσελόνα, Ολυμπιακό, το 1-2. Με βάση, κοίταξε, θα ήθελα να πω ότι οι δύο καλύτερε παίζουν στον τελικό. Όχι, πάντα έτσι. Οι δύο καλύτερε αυτού του τετραημένου σίγουρα. Ναι, μα έτσι είναι. Αυτό εξηγώ με τα λόγια μου. Ότι δεν έχει μετρά. Όλο το χρόνο έχει κουραστεί για να μπορεί να φτάσει εδώ. Ένα κενό διάστημα, λίγο παραπάνω πίεση. Σύνα η τύχη, οι συγκυρίε. Μπορούν να καταστρέψουν μια χρονιά. Απλώς εμείς έχουμε την πολυτέλεια να λέμε τώρα δεν ήταν καταστροφή. Θα θέλαμε πάρα πολύ να είμαστε στον τελικό και να παλέψουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνουμε όλοι ότι ήταν μια υπέρβαση να φτάσουμε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Καλή ξεκούραση. Θα τα πούμε για τα ελληνικά play-off. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Θα συνεχίσουμε τώρα εμείς για να ολοκληρώσουμε, γιατί πρέπει να πάμε να δούμε και τον τελικό. Έτσι, Άρη. Ουσιαστικά θα αποχαιρετήσουμε και δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε μετά από όσα πράγματα ανέφερε ο coach Μπαρτζόκας. Θα κουνήσουμε οριστικά, Μαντήλη. Νομίζω από το Βελιγράδι. Ναι, νομίζω πως ναι. Θα πούμε στο Επανιδίν. Θα πούμε ότι έχουμε τα ελληνικά play-off. Αν πάρει wild card η Παρτιζάν τώρα που θα λείπουν οι ρωσικές ομάδες. Θα μας τα πει όλα αυτά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πρέπει να πάμε να δούμε αν έχει έρθει μέσα. Πάντως ήρθε στην επίσημη συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του Final Four. Ήταν στις δεξιώσεις με τους αξιωματούχους της Ευρωλίγκας. Έγινε και κάτι δεν πολύ, έχουμε κάτι παραπάνω. Κάτι πολύ σε ρωτάω ως ειδικό για την Wild Card της Παρτιζάν. Έγινε κάτι πολύ ωραίο. Ο γιος του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο Τζόρτζε, το βαφτιστήρι του Ντούντα, έγινε χθες νονός. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Εκεί ήταν φυσικά και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ως περήφανος πατέρας. Και νομίζω ότι παρότι η Παρτιζάν δεν τα κατάφερε στο EuroCup, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, γιατί θα υπάρξουν τρεις Wild Card ουσιαστικά. Μέσα σε αυτές τις τρεις wildcard σίγουρα και η Παρτιζάν και ο Ερυθρός Αστέρας, ειδικά αν φτάσουν στους τελικούς της Αδριατικής Λίγκας, χωράνε με το παραπάνω. Και δύο κουβέντες ακόμα για να κλείσουμε. Το Βελιγράδι στις παράλληλες εκδηλώσεις είχε και το τουρνουά των μικρών. Βασίλης Πανούλης. Βασίλης Πανούλης. Είδες κανένα παιχνίδι? Εννοείται. Στον τελικό, ειδικά όλος ο καλός ο κόσμος ήταν εκεί, μέχρι και ο παδί του Ολυμπιακού πήγαν. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει junior tournament με συνθήματα και με πάνω ομάδας. Υπέρ ενός προπονητή που ήταν πρώην παίκτης, θρύλος και παραμένει της ομάδας τους. Βασίλης Πανούλης, προπονητής.
προπονητής, να δούμε πού θα συνεχίσει πια στο υψηλό επίπεδο, γιατί νομίζω ότι η φιλοδοξία του είναι τέτοια που μόνο στο υψηλό επίπεδο προπονήσει. Λοιπόν, δεν θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Προσπάθησα να σου βγάλω μερικές ειδήσεις. Ναι, άμα την ήξερα θα την γράφαμε. Δεν, μην ανησυχείς. Και για το Σπανούλι και για την Κωνσταντινούπολη ή το Βελιγράδι υπόλοιπα, ξανά. Όχι, του χρόνου. Κατά πάσα βεβαιότητα το Final Four του χρόνου θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη για να γιορταστούν τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας. Και για το νέο CEO, δηλαδή τον αντικαταστάτη του Τζόρντι Μπερτομέου, που μπορεί να μην είναι ένας αλλά δύο. Και τρεις και τέσσερις μπορεί να υπάρξει και επιτροπή. Αλλά θα ονομαστεί κάποιο CEO, να δούμε τι θα αποφασιστεί μέχρι τις 30 Ιουνίου. Ήταν η καλύτερη Ευρωλίγκα των τελευταίων ετών. Νομίζω ότι ήταν το καλύτερο Final Four των τελευταίων ετών. Έχουμε να δούμε τέτοια πράγματα από το ιστορικό Final Four του Βερολίνου το 2009, εκεί που βρέθηκε και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κερδίσει έναν τίτλο με εκπληκτικό τρόπο. Ωραία. Αυτά. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Τέλειωσε και μια μεγάλη σεζόν, ε. Δεν θα κάνουμε review, δεν θα έχουμε review. Μια σεζόν της Ευρωλίγκας. Η σεζόν με συνεχίζεται. Με τη στροφή της Ελλάδας στα Final Four, με την παρουσία του Ολυμπιακού. Η σεζόν συνεχίζεται. Μακάρι κανονικά... να είχαμε και δύο ομάδες. Ναι, η σεζόν συνεχίζεται κανονικά στο ελληνικό πρωτάθλημα και θα συνεχίσουμε και εμείς. Εννοείται. Και στο NBA, αλλά όπως και εδώ δεν πήραμε τρόπαιο. Στο NBA δεν πήραμε επίσης τρόπαιο. Είμαστε. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Πέρα από τις ομάδες που αγαπήσαμε από μικρή, εγώ τους Knicks, είμαστε πάντα και με τους Bucks ή όπου παίζει ο Γιάννης. Ή όπου θα παίξει ο Γιάννης. Ή όπου θα παίξει ο Γιάννης. Μην προσπαθεί να θεωρήσει αυτό. Και όπως μου είπε ο Νίκος Ζήσης, για να δώσουμε άλλη μια είδηση, ο Γιάννης θα είναι στο Ευρωμπάσκετ. Είναι σχεδόν δεδομένο. Ο Γιάννης θα είναι στο Ευρωμπάσκετ. Θα είναι τώρα λίγο παραπάνω, δυστυχώς, λίγο παραπάνω ξεκούραστος. Αλλά ελπίζουμε πολύ περισσότερο ωρεξάτος και διψασμένος για να πάρει κάτι πολύ μεγάλο με την εθνική ομάδα στο Ευρωμπάσκετ. Συμφωνώ με Δημήτρη Τούδη, στο τέλος του Ιουνίου. Από εκεί ξεκινάει, από αυτό το παράθυρο ξεκινάει ένας αγώνας με τη Μεγάλη Βρετανία. Έχει ακυρωθεί ο αγώνας με τη Λευκορωσία αφού η FIBA απέκλεισε τη Λευκορωσία. Το οποίο παιχνίδι στην ουσία θα είναι και φιλικό προετοιμασίας για το Ευρωμπάσκετ. Στο τέλος Αυγούστου άλλο ένα παράθυρο και στην πραγματικότητα μετά μπαίνουν στο Μιλάνο για να δούμε τι ψάρια πιάνουμε. Να διευκρινίσουμε ότι πιθανότατα ο Γιάννης Αντετοκούμπο δεν θα συμμετάσχει στο πρώτο παράθυρο, όχι γιατί δεν θέλει, αλλά γιατί η ασφάλεια του NBA επιτρέπει στους παίχτες να απουσιάζουν από τις υποχρεώσεις της δικιάς της ομάδας για να είναι συνεθνική. Θα έχουμε και άλλες εκπομπές για να τα αναλύσουμε για 28 μέρες. Μην λες όλες τις ειδήσεις αμέσως. Μην παρεξηγηθεί κανείς άμα δεν είναι στο πρώτο παράθυρο τον Αντετοκούμπο, γιατί δεν παίζει. Αν δεν το έλεγες, δεν το ξέρει και κανένας. Τώρα το μάθει και θα ρωτάνε. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, το μάθαν όλοι δηλαδή όσοι μας είδαν. Χαιρετίζουμε από το Βελιγράδι, να είσαστε καλά και του χρόνου. Και του χρόνου.